Ξεκίνησε η περίοδος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της δράσης 1101 προστασία της άγριας ορνηθοπανίδας με προθεσμία έως την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου. Η δράση με τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης να ανέρχεται σε 4.550.000 ευρώ εφαρμόζεται σε αγροτεμάχια τα οποία είναι δηλωμένα στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης του ενδιαφερόμενου για το έτος 2019 και βρίσκονται εντός των ζωνών ειδικής προστασίας. Διευκρινίζεται ότι είναι για επιλέξιμα για ένταξη αγροτεμάχια της ΕΑΕ έτος 2019 που είναι δηλωμένα ή με μόνιμες καλλιέργειες ή με την περιγραφή φυτικού αγωγός TAP. Επισημαίνεται όμως ότι για να είναι επιλέξιμα προς πληρωμή, τα εν λόγω αγροτεμάχια θα πρέπει στην αίτηση πληρωμής του πρώτου και κάθε επόμενο έτος εφαρμογής να είναι δηλωμένα με επιλέξιμη ομάδα καλλιέργειας για τη δράση. Η ενίσχυση λαμβάνεται για την ενταγμένη έκταση εκφρασμένη σε εκτάρια και τα ποσά στήριξης παρουσιάζονται ανά ομάδα καλλιέργειας στον σχετικό πίνακα. Να ενημερώσουμε τους παραγωγούς ότι από σήμερα ξεκινάνε οι αιτήσεις για το μέτρο 1011 της προστασία της άγριας ορνηθοπανίδας. Οι αιτήσεις είναι μέχρι 25 Σεπτεμβρίου του 2019. Λοιπόν, το πρόγραμμα αφορά παραγωγούς οι οποίοι διαθέτουν αγροτεμάχια στις ζώνες ειδικής προστασίας που κατά μεγάλο ποσοστό συμπέπτουν με τις ζώνες Natura στην περιοχή του Εύρου. Η επιδότηση είναι 4,2 ευρώ το στρέμμα για τα χειμερινά σιτηρά και 17,6 ευρώ το στρέμμα για τα ασαναδοτικά ψυχανθή και όσπρια. Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων είναι πενταετούς διάρκειας και ξεκινούν από την 1η Οκτωβρίου του 2019 με πρώτη αίτηση πληρωμής το 2020. Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι οφείλουν να εφαρμόζουν στα ενταγμένα στη δράση αγροτεμάχια τις ειδικές δεσμεύσεις της δράσης. Πρώτον, την καλλιέργεια της ενταγμένης γεωργικής έκτασης με επιλέξιμες ομάδες καλλιεργειών. Επιλέξιμες στο πλαίσιο της δράσης είναι οι ακόλουθες ομάδες καλλιεργειών: σιτηρά, σανοδοτικά φυτά και ψυχανθή. Δεν επιτρέπεται και δεν είναι επιλέξιμη προς πληρωμή η συγκαλλιέργεια με καλλιέργειες που ανήκουν σε διαφορετικές επιλέξιμες ομάδες για τη δράση, καθώς και η συγκαλλιέργεια με μη επιλέξιμες καλλιέργειες. Δεύτερον, τιμή συγκομιδή της παραγωγής για περίοδο 3 μηνών μετά τη σύνηθη κατά περίπτωση ημερομηνία συγκομιδής, δηλαδή για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου, σε έκταση τουλάχιστον 10% της ενταγμένης γεωργικής έκτασης ανά ομάδα καλλιέργειας στο ενιαίο αγροτεμάχιο της εκμετάλλευσης. Η εν λόγω δέσμευση πρέπει να εφαρμόζεται κάθε χρόνο στο ίδιο αγροτεμάχιο της εκμετάλλευσης. Τρίτον, την μη χρήση λιπασμάτων συμπεριλαμβανομένης της κοπριάς καθώς και φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο τμήμα της ενταγμένης έκτασης στο οποίο δεν συγκομίζεται η παραγωγή. Το πρόγραμμα είναι πενταετούς διάρκειας και η κύρια δέσμευση που αναλαμβάνουν οι παραγωγοί είναι σε όση έκταση εντάξουν στο πρόγραμμα της άγριας ορνηθοπανίδας είναι υποχρεωτικό κάθε χρόνο στα αγροτεμάχια να εφαρμόζουν περίοδο 3 μηδών μη συγκομιδής σε συγκεκριμένα αγροτεμάχια τουλάχιστον στο 10% της έκτασης κατά την περίοδο Ιούνιο με Σεπτέμβριο. Αυτά τα αγροτεμάχια που δεν θα συγκομίζονται παραμένουν σταθερά κατά τη διάρκεια της πενταετίας του προγράμματος και επίσης τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια που δεν θα έχουμε συγκομιδή για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο απαγορεύεται η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, κοπριάς και λιπασμάτων. Οι συγκεκριμένες όρνες είναι μέσα στα προστατευόμενα είδη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Γι' αυτό εφαρμόζεται αυτό το πρόγραμμα σε συγκεκριμένες περιοχές, τις οποίες είναι ευαίσθητες προς το περιβάλλον.